και στα καλά νέα που προκύπτουν για το γάλα, αλλά για τα υπόλοιπα προϊόντα από ό,τι φαίνεται τα νέα δεν είναι και τόσο καλά. Εδώ με τον πρόεδρο τη Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωή, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Αριστοδίμου. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί που είστε εδώ, καμία αύξηση στην τιμή του γάλακτο, αλλά από ό,τι φαίνεται άλλα είδη βασικά ακριβένουν. Συζητούμε για κάτι το οποίο ειλικρινά είναι παράλογο. Δηλαδή. Δεν έπρεπε να συζητούμε για το γάλα. Το γάλα είναι το 2018 και ενώ επανήλθαν οι συνθήκε της, πριν, πριν τη αύξηση, δεν μειώθηκε όπω δεν μειώνονται γενικά οι τιμέ, ιδιαίτερα στα είδη πρώτη ανάγκη, δεν μειώνονται στην Κύπρο τιμέ. Άρα τώρα, με ποιε δικαιολογίε θα ακρίβαινε το γάλα, δεν υπήρχε καμιά εξήγηση. Για και Άρα σταμάτησε. στο γάλα δεν όμως, υπήρχε λόγο να αυξηθεί. Ασχολού, και... Ακριβώ. Yeah. Ασχολούμαστε όμω με το γάλα, το οποίο είναι και μερικά σέντια, δεν ασχολούμαστε για παράδειγμα με τα καύσιμα. Ο, ο οποίο είναι για τα είναι καύσιμα. Και το... τώρα εδώ η τιμή του καζιού εκτοξεύτηκε στα αυτό 15 λέω, ευρώ το, το, την εβδομάδα. Όταν ναι. λέω καύσιμα εννοώ. Πόσα είπε, 15 ευρώ. 15 και 17 και 17,5 έχουμε καταγγελίε. Η κάθε Μέχρι, ποτήλια, ναι. Άμα πα πιο ψηλά στα χωριά στην Μπιτσιλιάν που άρχισαν να το χρησιμοποιούν για το θέρμανση του, εκεί διάφορε δικαιολογίε μεταφορικά και αυτά όλα το βάζουν σε αυτέ τι τιμέ που σου λέω. Είναι ντροπή. Ειλικρινά. Όμως, Άρα, μπορεί να επιβληθεί πλαφόν στο θέμα του καζικιού τη τιμή. Ε, γενικά στα καύσιμα μπορεί να επιβληθεί, αλλά δε, εμεί δεν θα υποστηρίζαμε τώρα. Να σα πω, τι τελευταίε 15 μέρε. Το, η τιμή διεθνώ έχει πέσει από το 1984 που μπήκε η τελευταία αύξηση πριν να μπουν εχθέ. Προχτέ άλλε αύξησει, αλλά αυτέ οι αύξησει δεν έχουν σχέση με την τιμή του πετρελαίου. Να το πούμε αυτό το πράγμα, ναι. ε, η, η, ήταν 84 δολάρια. Τώρα έχει πάει στα 82 και μένεται στα 82 εδώ και 10 μέρε περίπου. 82-83 κατεβαίνει, ανεβαίνει εκεί. Ε, ούτε ένα σεντ δεν το μείωσαν. Όμω και όταν έβαλαν την αύξηση στα 84 σεντ. Ήταν από προηγούμενα, αλλά οι αυξήσει συνέχισαν να μπαίνουν. Άρα τώρα θεωρείτε ότι πρέπει να δούμε μικρέ μειώσει στα καύσιμα. Θα έπρεπε να είχαμε ναι. δει τρει φορέ μειώσει στον το χρόνο, αλλά δεν μειωθήκαν. Ε, τη, την εξήγηση την έδωσε το ίδιο το Υπουργείο. Η Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή του έχουν επιτρέψει στι εταιρείε να μεταφέρουν το κόστο τη ε, ε, μεταφορά των ε, ε, δεξαμενών από τη Λάρνακανη στο Βασιλικό στην τιμή του καυσίμου, αν είναι δυνατόν η οποία τιμή του καυσίμου με τον τον τρόπο θα μείνει ΕΣΑΗ και θα την πληρώνει ο καταναλωτής. Ενώ εκείνον το κόστος δεν επιτρέπει όταν δεν είναι ούτε οικονομικά, ούτε και νομικά, αλλά ούτε και ηθικά σωστό. Ωραία, μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν συμφέρει να μπει πλαφόν. Διότι αν η τιμή του πετρελαιού τώρα έφτασε στα 84, δείχνει χνητά συμπροσμίωση και με τις πιέσεις που, που υπάρχουν και τώρα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά, η ενδεχόμενα να μειωθεί η τιμή. Οπότε θα εισπράξουμε το πλαφόν στην ανώτερη τιμή, όπω έγινε ξανά, έτσι, και θα μείνει εκεί και για 45 μέρε θα πληρώνουμε τα καύσιμα πιο ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αριστοδίου, για την ευχαριστώ, παρουσία σα. Να είστε καλά. καλά.